Μαρκάτζη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαρκάτζη. Καλό μεσημέρι. Κύριε Μαρκάτζη, είναι χωρίς τέλος αυτοί οι βανδαλισμοί στα σχολεία και δίνουμε πάρα πολλά χρήματα για να επιδιορθώσουμε ζημιές που κάνουν ανήλικοι παραβάτες και φεύγουν πολλά χρήματα από τα ταμεία των σχολικών εφορίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών των σχολείων μας που τα πλήστα το έχουν ανάγκη, κύριε Μαρκάτζη. Βεβαίως, έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς βλέπουμε μια σχετική αύξηση της παραβατικότητας, αλλά πρέπει να πούμε ότι τούτη συγκεκριμένη αύξηση της παραβατικότητας παρατηρείται γενικότερα στην κοινωνία, ναι, και όπως είναι πάντοτε φυσικό, αντανακλάται στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι ο μόνος φορέας, αντιλαμβάνεστε, που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, στην σμίκρυνση του προβλήματος. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε σε δύο άξονες ως Υπουργείο Παιδείας. Από τη μια προσπαθούμε μέσα από παιδαγωγικά μέτρα, μέσα από υπηρεσίες που προσφέρουμε ως Υπουργείο, ως σχολεία, να βοηθήσουμε τα παιδιά που φαίνεται να είναι πιο επιρρεπή στην παραβατικότητα, έτσι ώστε να προλάβουμε κάποια περιστατικά, να περιορίσουμε το πρόβλημα. Ο άλλος άξονας στον οποίο κινούμαστε είναι αυτόν ακριβώς που αναφέρθηκε και προηγουμένως, δηλαδή η φρούρηση. Η φρούρηση από τη μια τα πρωινά και από την άλλη τις νυχτερινές ώρες, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τη σχολική περιουσία. Ναι, αλλά βλέπετε, κύριε Μαρκάτζη, ότι τα σχολεία τα οποία επιλέγουν αυτοί οι ανήλικοι παραβάτες για να βανδαλίσουν δεν είναι σχολεία που μπορεί να είναι σε εισαγωγικά υψηλού κινδύνου. Είναι και σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές. Να σας πω ακριβώς. Εμείς έχουμε χωρίσει τα σχολεία σε διάφορες κατηγορίες, ναι, υψηλότερου κινδύνου, χαμηλότερου κινδύνου, με βάση κάποια κριτήρια. Και τα απομακρυσμένα σχολεία είναι ένα κριτήριο, δηλαδή ο χώρος, η γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα σχολεία είναι ένα κριτήριο που μπορεί να τα κατατάξει σε σχολεία υψηλού κινδύνου. Έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά ανήλικοι παραβάτες, ανήλικοι κάτω των 16 θα φύγουν από τη Λευκοσία, παράδειγμα, να πάσουν στην επαρχία για να βανδαλίσουν σχολεία. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις, σύμφωνα και με στοιχεία που μας έχει δώσει κατά καιρούς η αστυνομία, ναι, κάποιες περιπτώσεις αυτοί που κάνουν ζημιά στα σχολεία μπορεί να είναι ανήλικα παιδιά, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου δεν είναι ανήλικοι, είναι 18, μεγάλοι, ας πούμε, και περισσότερο, ναι, ακόμα. Άρα είναι με βάση στοιχεία που κινούμαστε εμείς, με βάση στατιστικά στοιχεία που λαμβάνουμε και από την αστυνομία και μέσα από τα δεδομένα που μας δίνουν τα σχολεία, έτσι ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο εύστοχοι. Όσον αφορά τις κάμερες που αναφερθήκατε προηγουμένως, πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο στάδιο που με είναι την Σύμβουλο Προστασίας Δεδομένων. Και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και αυτόν το όπλο στα χέρια μας. Τι αναμένετε δηλαδή, γιατί η Επίτροπος είχε πει πριν 2 μήνες περίπου ότι έχει αποστείλει τα σχόλια της στο Υπουργείο της Παιδείας και τις απόψεις της για τις κάμερες στα σχολεία. Ζητούσε κάποια στοιχεία από εμάς, τα έχουμε δώσει και φαίνεται ότι το θέμα βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Ποιο είναι το τελικό του στάδιο δηλαδή? Εκεί που θα μας πει, εντάξει, μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερες στα σχολεία. Άρα δηλαδή περιμένετε το πράσινο φως. Με βάση συγκεκριμένους όρους που πρέπει να τηρούνται. Και πιστεύετε, κύριε Μαρκάτζη, ότι οι κάμερες στα σχολεία θα αντιμετωπίσουν εν μέρη το πρόβλημα? Γιατί υπάρχουν και αυτές οι φωνές που λένε ότι αυτοί οι κουκουλοφόροι παραβάτες, ανήλικοι παραβάτες που πάνε στα σχολεία, πολύ εύκολα θα μπορούν να απενεργοποιήσουν ή να σπάσουν, να πούμε έτσι, τις κάμερες. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, και είναι προσωπική μου άποψη, ναι, ότι δεν μπορούμε να υποτιμούμε αυτήν την βοήθεια από τις κάμερες. Όλος ο κόσμος. Και να μην πληρώνουμε κιόλας στο τέλος της ημέρας μετά τις σπασμένες κάμερες. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι όταν τοποθετηθούν σωστά οι κάμερες δεν θα υπάρχει τέτοιο, ναι, θέμα. Και επίσης τις κάμερες μπορεί να τις αντιμετωπίσουν
ας το πω έτσι μεταξύ σε εισαγωγικά, οι επαγγελματίες κλέφτες. Εγώ θεωρώ ότι μπορούν να μας βοηθήσουν οι κάμερες. Δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα ολοκληρωτικά, έτσι για να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Είναι πολλά τα μέτρα, πολλά και διαφορετικά τα μέτρα που πρέπει να βάλουμε μπροστά για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να το ελαχιστοποιήσουμε. Σωστό. Και έχετε πει για κάτι στην αρχή της τοποθέτησής σας, πως η παραβατικότητα έχει αυξηθεί και στην κοινωνία και όλο αυτό φαίνεται και μέσα στα σχολεία, ο οποίος είναι ένας μικρό κόσμος. Λοιπόν, κύριε Μαρτάτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως αντιλαμβάνομαι, φρούρια θα γίνουν τα σχολεία μας, με κάμερες, φρουρούς, ψηλά κάγκελα, φρούρια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και